Χθες το βράδυ είχαμε ιστορίες. Από τη μία η Χρυσή Αυγή. Από την άλλη ο ΣΥΡΙΖΑ. Και ο Στρατούλης, τα ακούσατε νωρίτερα στο δελτίο, κατήγγειλε ευθέως ότι μέσα στην Original κάποιοι σηκώθηκαν την ώρα από τον αγιό του και τον κατραπάκιασαν. Μετά βέβαια και ο Στρατούλης, αν συνέβη, είναι επίτρεπτο, εννοείται. Τι κύριε Πλεύρη, δεν είναι επίτρεπτο. Ποιο? Που τον κατραπάκιασαν. Η χρήση βίας. Ναι. Την απορρίπτετε. Ναι, την απορρίπτω, βέβαια την απορρίπτω. Όταν πάει να σκοτώσει τον Παπαδόπουλο. Δεν την έχει απορρίψει ο ΣΥΡΙΖΑ. Όταν πάτε να σκοτώσετε τον Παπαδόπουλο, το απορρίπτετε αυτό. Ποιο Παπαδόπουλο? Το συνταματάρχη. Δεν πήγαν να το σκοτώσουν δια τη βία. Αυτό πότε το απορρίπτω. Ο Παναγούλης, δεν το ξέρετε. Μα έκανε αντίσταση ο Παναγούλης. Και να σκοτώνουμε ανθρώπους. Δικαιολογείται. Ήταν τύρανο ο Παπαδόπουλο. Του τυράννου του σκοτώνουμε. Χάιδευε. Του τυράννου του σκοτώνουμε. Μα του είχε απίσει στο ξύλο. Μισό λεπτό. Του μισού είχε στα ξύλα. Καλά, καλά. Εσεί δεν τα έχετε ζήσει. Τι μπορούμε να κάνουμε. Πετε μου, τη βία τη δεχόμεθα ή την απορρίπτουμε ή πότε τη δεχόμεθα. Κύριε Πλεύρη, ήταν ορθή η ενέργεια των ανθρώπων αυτών που πλάκωσαν τον κύριο Στρατούλη. Ήταν ορθή. Στέφανε, είπε ο νόμος. Ας τον απαντήσει, κύριε Αποστολή. Δεν χρειάζεται νικόρο. Ήταν ορθή. Όχι, όχι, δεν είμαι. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Δεν ρώτησα σας. Τον κύριο Πλεύρη ρώτησα. Ήταν ορθή. Είμαι εναντίον πάσης χρήσεως της βίας ως μέσο πολιτικής επιβολής. Υπ' αυτή την έννοια καταδικάζω και τη βία η οποία εστράφει εναντίον του Σταματάρχου Παπαδοπούλου. Και μου λέτε ότι ήταν τύρανος. Δηλαδή δέχεστε τη βία, ε. Εγώ δέχομαι τη βία. Εντάξει.